Καλησπέρα σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα εδώ πέρα και να ευχαριστήσουμε επίσης και τον ΠΑΕ ΠΑΟ για την φιλανθρωπική της δράση. Προς χάρη της Γεωργίας Σέκρη, που όλοι ξέρετε ότι πρέπει να βοηθήσουμε και να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που έχει. Να ευχαριστήσουμε επίσης την ΕΠΣ Φλόρινας, το Σύλλογο Διοικητών Φλόρινας και σήμερα εσάς, τους φιλάθλους που παρευρεθήκατε εδώ. Θα θέλαμε να δώσω μια τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟ, που τον εκπροσωπεί σήμερα ο Σταύρος Σαράφης, ο Θρύλος, του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και του ΠΑΟ, και παρακαλούμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Πέσιο Ιωάννη, να μας κάνει την απονομή. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαράφη για την παρουσία του εδώ. Θα συνεχίσουμε με κάποιους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην πρώτη εθνική και είναι φλωρινιώτες, ξεκινώντας από τον κύριο Μάνο Παντελή, που γεννήθηκε στην Μάνο Παντελή στις 4 Δεκάβρη του 80, έπαιξε στη Βέρεια, Καστοριά, Σκύδρα και Πρέβεζα. Παρακαλείται για την απονομή της τιμητικής πλακέτας ο κύριος Μπαρδάκας Χρήστος, αντιδήμαρχος του Δήμου Φλόρινας. Επιτρέψτε να πω δύο λογάκια, θα είμαι ιδιαίτερα λακωνικός γιατί αυτές τις στιγμές δεν εγκυκλιάμε πολλά πράγματα. Θέλω να σημειώσω ότι οι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή καταδεικνύουν με απόλυτα εμφαντικό τρόπο ότι η ελληνική κοινωνία, κυρίως στην επαρχία, έχει διατηρήσει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η αλλαγή και το άλλο η συνοχή της. Και αυτά τα πρέπει να διαφυλάξουμε ως χώρο οφθαλμού γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι γίνεται μια δυσαρία προσπάθεια να απονομηθεί η ελληνική κοινωνία, να απονομηθεί η ελληνική οικογένεια και να χάσει όλα αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά του. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση τη σημερινή μας, να αναφέρω στους χαιρετισμούς του Γιάννη Κοσκόπουλου Δημάρχου, ο οποίος λείπει, είναι σε ανημένες υποχρεώσεις του Δήμου. Να συγχαρώ ιδιαίτερα στους διοργανωτές γιατί αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θέλουν πολύ προσπάθεια και μόνο εύκολα δεν γίνονται. Και να παρακαλέσω να βρεθούμε και μιμητές και να είστε σίγουροι ότι ο Δήμος Φλόρινας θα είναι με την ίδια ένταση δίπλα του για να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Νέου Φορείου για την τιμή που μου κάνουμε. Επίσης, νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενο γιατί βλέπω, δεν ξέρω πώς να δείτε, αλλά και παιδιά του ΠΑΟ, ο νεαρός Τσέλα και ο νεαρός Τρομάκης, έχουν καταγραφεί από τη Φλόρινα. Θα ήθελα ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό για τα δύο τα παιδιά. Ευχαριστούμε, τα παιδιά του Φλόρινα μπορούν να παίξουν στο πολύ μεγάλο. Συνεχίζουμε με τον Παντελή Κωνσταντινίδη, γεννημένος στις 16 Αυγούστου του 1975 στην Φλόρινα και μόλις τα 18 του χρόνια κατάφερε να αγωνιστεί στην ΑΕΚ και να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του κυκρινόμαυρο. Από εκεί και πέρα η καριέρα του ήταν πλούσια στα σαλόνια της ΑΕΚ Εθνικής και της Εθνικής Ομάδος με το ψευδόνυμο Σβούρας, να το συνοδεύει χάρη στην ταχύτητα που τον διέκρινε. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 20 φορές στην εθνική ομάδα έχοντας και ένα τέρμα. Στα 15 χρόνια αγωνιστικής δράσης αγωνίστηκε σε 6 ομάδες έχοντας 337 συμμετοχές στην πρώτη εθνική και 37 τέρματα με 72 συμμετοχές στο κύπελλο Ελλάδος και 14 τέρματα και 36 αγώνες σε κύπελλο Ευρώπης με 6 τέρματα. Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, Ταβάρα, Απόλλων Αθηνών, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι προσωπικό. Ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης ήταν και πρωταθλητής Ελλάδος και Ξημασκιάς στο ψήφος Ασκήσεως. Έτσι κύριε, το θυμάσαι. Λοιπόν, παρακαλείτε για την απονομή της τιμητικής πλακέτας του Κύριος
Κωνσταντινίδη και την απολυμή θα κάνει ο πρόεδρος ΕΚΣ, ο κύριος Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Στα 21 του χρόνια, όταν πήγε στο Πειραιά στον Ολυμπιακό, που έμεινε 3,5 χρόνια για την αρχή μιας μακροχρόνιας γεμάτη διακρίσεις καριέρας του. Με την φανέλα της Εθνικής κατάφερε να αγωνιστεί 70 φορές και ήταν μέρος της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004. Από το 1998 έως το 2004 πήγε στην Αγγλία και στην Νιούκαστλ έχοντας εξαιρετική πορεία, ενώ το 2004 και 2005 αγωνίστηκε στη Λέστερ. Από το 2005 έως το 2011 ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα στην Λάρισα, όπου και τελείωσε εκεί την καριέρα του. Παρακαλείτε τη μητέρα του κ. Νταμπίζα για την απονομή και την παραπονομή θα κάνει ο Β' Αντιπρόεδρος ΕΠΣ Φλόρινας, κ. Νίκος Μουρατίδης και Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλόρινας. Ο Νίκος είναι από το Αμίντο και την Τολεμαϊδά και σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Δεν μπορεί φυσικά να παραστεί γιατί έχει μελημένες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστεί για την τιμή που τον κάνετε. Δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και εύχεται σε όλα τα παιδιά καλή πορεία. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Θωμαίδη που γεννήθηκε στην Φλόρινα το 1972 και η καριέρα του ξεκίνησε από εδώ. Στη συνέχεια στον Ευρωπαϊκό, όπου και αποκέτανε το μεγάλο όνομα για το Παναθηναϊκό, όπου κατάφερε να κατακτήσει τον τόπο. Στη συνέχεια η καριέρα του είχε πολλούς σταθμούς, όπως η Δόξα Γράμμα, Όφη, Βέλο, Εθνικός. Αστέρας, Πανελιακός, Αναγέννηση, Άρτας, Καστοριά, Μακεδονικός, στον οποίο έκλεισε με την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία. Παρακαλείται για την απονομή να έρθει ο πατέρας του Χρήστος, ο Μαΐδης, και την απονομή θα κάνει ο κ. Τσότσος Ευάγγελος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Επίσης, ο γιος του αγωνίζεται και στην ομάδα του ΠΑΟ, ΚΑΠΑ 17. Συνεχίζουμε με τον Ηλία Σολάκη, γεννημένο στις 15 Δεκεμβρίου του 1974, αποτελούσε το καλύτερο επιθετικό που έβγαλε Φλόρινα με μακροχρόνια καριέρα που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Συνολικά έχει 75 συμμετοχές στην ΑΕΚ Εθνική με 19 τέρματα και 26 συμμετοχές. Στην πρώτη κατηγορία Κύπρου με 15 τέρματα. Παρακαλείται με την απονομή ο επιστήμιος φίλος του, Σαμπανίτης Γιώργος, και την απονομή θα κάνει ο κύριος Λούκας Χρήστος, πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Πιτσιάς. Συνεχίζω με τον Θόδωρο Πορδίκη, γεννημένο στην Παπαγιάννη Φλόρινας στις 31 Απριλίου του 1960. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Δάφνη Αθηνών και από το 1978 στο 1981 ανήκει στο Παναθηναϊκό. Από το 1981-1982 στη Ρόδο με 16 συμμετοχές και από το 1982-1993 με 280 συμμετοχές στην Καστοριά. Στα χρόνια της Καστοριάς σημείωσε 63 γκολ. Παρακαλείται ο επιστήμιος φίλος του Μάκης Χαραλαμπίδης να παραλάβει την τιμητική πλακέτα.
την απονομή παρακαλείται ο Δούκας Χρήστος, πρόεδρος του Αρχικού Συλλόγου Ιξιάς. Πού είναι ο Δούκας? Η μοίρα, η μοίρα, η μοίρα το ίδιο. Η μοίρα το ίδιο. Καλά τι θα κάνει. Αλλιώς, αλλιώς, όλο να το κάνει. Κάλιασε τον Αρχικό. Επίσης θα βραβευτεί ο κύριος Νίκος Μελίσσας, μια μεταγραφή, η 14η την ακρίβεια γεγονός για τη Λαμία. Οι νεοφώτης έκαναν δικό τους τον Φλωρινό την Νίκο Μελίσσα, αποκτώντας τον από το ΠΑΟ με τη μορφή να ενισχύουν την επόμενη χρονιά. Ο 24χρονος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο επαγγελματικό και κατευθύνει στη διάθεση του Μπάμπη Τενέ. Παρακαλείτε ο κύριος Τσουτσούλης, αντιπρόεδρος Αλφα Εξ Φλόρινας, να κάνει την αυτονομή. Να πιο μακριά. Επίσης, ο Δόρης Αλέξανδρος, ο οποίος για φέτος αγωνίζεται στο Βόλο και στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Βιόλια και στην Καλαμαριά. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Πέσκος Ιωάννης, πρόεδρος Ιτσιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Να είστε καλά.